Νίκο Σουργιά, πρώτη νίκη για την ομάδα του Γιούχτα στο πρώτο κριτικό ντέρμπι της χρονιάς απέναντι στο Τιμπάκι. Ναι, ήταν μια νίκη που την είχαμε ανάγκη μετά από τρεις ισοπαλίες και συν τις άλλες μέσα σε μια δύσκολη έδρα. Θεωρώ ότι δίνει έτσι μεγαλύτερη αξία στους τρεις σημερινούς βαθμούς. Θεωρώ από την αρχή ότι τα παιδιά γνώριζαν την κρισιμότητα. Βγάζουμε ένα διάστημα έτσι με τρία εκτός έδρας παιχνίδια στα τέσσερα πρώτα. Και ασφαλώς και θέλαμε να πάρουμε μια νίκη για να... Όχι για να δούμε τη βαθμολογία, γιατί πραγματικά στο φετινό πρωτάθλημα πολύ δύσκολα θα μπορέσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα, ίσως προς το τέλος θα βγουν. Γιατί έχουν δουλέψει πάρα πολύ οι παίχτες. Νιώθουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό. Και θεωρώ ότι αυτή η ομάδα αξίζει να παίρνει νίκες, αν το δικαιούται και βάσει της απόδοσης. Σήμερα η απόδοση ήμασταν καλή και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Είχαμε τον έλεγχο, προσπαθούσαμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Και σίγουρα αν ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί στην τελική προσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο, θα μπορούσαμε να το κάνουμε πιο εύκολο. Συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθειά τους και κοιτάζουμε τη συνέχεια. Αγωνιστικά, πού υπερτέρει δηλαδή η ομάδα των Αρχανών σήμερα και ποια είναι τα πλεονεκτήματα τα οποία θέλετε να διατηρήσετε εν ώψη της συνέχειας για να προωθείτε όσο ψηλότερα γίνεται στην κατάταξη? Αρχικά, είναι η τρίτη φορά στα τέσσερα παιχνίδια που δεν έχουμε δεχθεί γκολ. Αυτό δείχνει ότι τα παιδιά δουλεύουν πάρα πολύ μέσα στο γήπεδο, στο κομμάτι της άμυνας. Και όσο αφορά το κομμάτι, όταν είχαμε την μπάλα, την είχαμε αρκετή ώρα στην κατοχή μας, προσπαθούσαμε να δημιουργήσουμε και όπως είπα και πριν, με λίγο καθαρό μυαλό στην τελική προσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο θα μπορούσαμε να κάνουμε κι άλλο γκολ. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι που μας χαροποιούν. Στην άμυνα ήμασταν συμπαγείς και στην επίθεση κάναμε τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Στέφανε Σαμαντιώτη, ένα σημαντικό διπλό για την ομάδα της, για τον Γιούχτα. Η πρώτη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα σε μια δύσκολη έδρα. Ακριβώς όπως τα λέτε, είχαμε τρεις ισοπαλίες τις οποίες θα θέλαμε να τις έχουμε κάνει νίκες. Αλλά αρχίζει γενομένη σήμερα, θα αρχίσουμε να παίρνουμε αποτελέσματα. Πού μπορεί να φτάσει φέτος ο Γιούχτας? Η ομάδα έχει πολύ καλό ρόστερ, με ποιοτικούς παίκτες, έμπειρους και νέα παιδιά όπως είμαι και εγώ στην ομάδα. Και πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε πολύ ψηλά. Ποιο είναι? Εντάξει, εμείς έχουμε σαν στόχο να βλέπουμε το παιχνίδι και πάντα ο στόχος είναι η νίκη, πάντα. Προσδοκάς από τη νέα χρονιά για σένα? Για μένα να πάρω όσες ευκαιρίες μπορώ και να πάω όσο καλύτερα μπορώ αυτό. Μιχάλη Κουτεντάκη, η πρώτη ήττα φέτος για την ομάδα του ΑΟΣ, το δεύτερο εντός έδρας παιχνίδι. Μιλάμε για το παιχνίδι εδώ στο γήπεδό σας, στο πρώτο κριτικό ντέρμπι της χρονιάς με την ομάδα του Γιούχτα. Ένα σχόλιο για το παιχνίδι πρώτα απ' όλα, για την αγωνιστική εικόνα του παιχνιδιού. Σήμερα παίξαν δύο πολύ καλές ομάδες από ό,τι φάνηκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Φαινόταν από ένα σημείο και μετά ότι όποια ομάδα έβαζε τον γκολ θα έπαιρνε το παιχνίδι και τον γκολ αυτό φαινόταν θα γινόταν ή από κάποια στατική φάση ή από κανένα λάθος της κάθε ομάδας. Θεωρώ ότι ανταποκριθήκαν πάρα πολύ καλά, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο από ένα σημείο και μετά. Η ομάδα έβγαλε πολλά πράγματα στο γήπεδο και τα παιδιά έκαναν κατάσταση ψυχής. Όμως είναι η δεύτερη Κυριακή που χάνουν τουλάχιστον ένα βαθμό. Ήταν και στην προηγούμενη που δεν μέτρησαν ένα γκολ από ένα πέναλτι που θεωρώ ότι δεν υπάρχει. Νομίζω ότι αυτοί που έχουν τις στοίχες στο αγώνα και είναι διαιτητές να είναι πιο προσεκτικοί και να σέβονται και τον κόπο οποιασδήποτε ομάδας αγωνίζει στον αγωνιστικό χώρο. Εμείς συνεχίζουμε, προχωράμε. Συγχαρητήρια πάρα πολλά στους ποδοσφαιριστές μου για πολλά πράγματα που έκαναν σήμερα. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα ολόκληρο πρωτάθλημα. Σίγουρα όταν χάνεις την έδρα σου είναι ένα μείον για αυτό το πρωτάθλημα. Αλλά θεωρώ με εμφανίσεις και απόδοση των ποδοσφαιριστών σήμερα ότι η συνέχεια μας ανοίγει. Τα παράπονά σας εστιάζονται στη φάση του πέναλτι που έδωσε την νίκη του Γιούχτα ή είναι μια γενικότερη εγγένεια παρουσία της διαιτησίας σήμερα? Θεωρώ ότι δεν είναι πέναλτι. Όπως θεωρώ, για να είμαι και ακριβώς δίκαιος, ότι αποφάσισε του διαιτητή σε πολλά σημεία του αγώνα ήταν το μόνο που έκαναν ήταν να εκνευρίσουν
τις προστασίες που αγωνιζότανε. Συνεπώς δεν είναι μονόπλευρα. Ναι. Το θέμα είναι ότι είναι η δεύτερη Κυριακή, λέω, που εμάς με μια λάθος απόφαση κάνουμε τουλάχιστον ένα βαθμό. Δεν θέλω βέβαια σε καμία των περιπτώσεων να πω κάτι για την ιστατήπα της ομάδας. Εγώ κοιτάζω τη δικιά μου ομάδα, η αντίπαλη Κέρσε. Ελπίζω στα επόμενα να μας γυρίσει λίγο και εμάς η τύχη και να πανηγυρίζουμε με λάθος οι διευθυντικές αποφάσεις.